Andrew Tate. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε για τον Andrew Tate. Όλοι έχετε ακούσει αυτό το όνομα. Είναι ένας... πώς ακριβώς να το θέσουμε? Είναι life coach? Είναι γενικός coach? Σου λέει πώς να βρεις γυναίκες και λεφτά? Σου λέει πώς να γίνεις νταβάς? Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, αυτή η δουλειά είναι δύσκολη. Σε αυτή τη δουλειά από τα ανάγκη δεν καθόμαστε. Τους καθόμαστε. Είναι ένας επαγγελματίας νταβατζής του διαδικτύου. Spicy θείε, θα ακούσουμε καλά πράγματα σήμερα. Ναι. Οπότε πρόσφατα ο Andrew Tate έφαγε ban στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook. Βασικά έχει φάει πέρμα ban σε όλες τις πλατφόρμες από ό,τι καταλαβαίνω. Και έχω κάποιες απόψεις πάνω σε αυτό, τις οποίες θέλω να μοιραστώ εγώ μαζί σας. Τώρα, κάποιοι θα πείτε θείο, είτε είσαι υπέρ του ban, είτε είσαι κατά του ban. Είτε είσαι υπέρ της πλήρης ελευθερίας σαν ένας άλλος Eren Jaeger. Τατακάει. Ή είσαι ένα soy boy το οποίο θέλει να περιορίζεται παντού η ελευθερία του λόγου. Πιστεύω ότι αγαπητά μου μικρόμυαλα παιδιά, δεν είσαστε αρκετά μυαλοδύναμοι για να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα η σωστή άποψη βρίσκεται κάπου στην μέση. Πριν μιλήσουμε για το άμα θα έπρεπε να φάει ban Andrew Tate ή όχι και τι ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω καλό θα ήταν να καταλάβετε ποιος είναι ο Andrew Tate. Οπότε, αράχτε με έναν καφέ ή με πατατάκια και πάμε να δούμε μαζί ποιος είναι ο Andrew Tate στην πραγματικότητα. Τώρα, ο Andrew Tate ήταν ένας boxer ο οποίος έχει γίνει 4 φορές πρωταθλητής, παρόλο που τα στατιστικά του δεν είναι και ιδιαίτερα καλά, έχει σε φάση 10 νίκες, 5 ήττες. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, σημαίνει πως αυτό γενικά σαν ποσοστό δεν είναι και τόσο καλό. Okay, δεν προσπαθώ να το παίξω επαγγελματίας ή κάτι. Οι περισσότεροι πυγμάχοι έχουν ελάχιστα KOs γενικά μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Όταν τέλειωσε η καριέρα του μετά από τα αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία από ό,τι φαίνεται τον επηρέασαν επίσης λιγάκι, ο Andrew Tate αποφάσισε να πάει να βρει τον εαυτό του στα βουνά του Γούνταν. Στα βουνά του Γούνταν. Ο μπρό μου, no joke, no cap, κάθισε και άκουσε τραγούδι Χατζηφραγκέτα και άκουσε τραγούδι που ήταν, ξέρω εγώ, «Ξυπόλυτο στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγα, 5 χρονάκια με φάλακρα στο Θιβέτ». Και πήγε εκεί για να μάθει το νόημα της ζωής και πώς να πολεμάει. Και επίσης έγραψε και βιβλίο γι' αυτό. Με εικόνες. Yo, εγώ και δάσκαλος στα όρη του Γουντάν καθόμασταν και κυνηγούσαμε καριολάκια. Έμαθα πώς να ρίχνω καριόλες εκεί βαθιά στα όρη του Γουντάν. Καθόμουν κάτω από το καταράκτη και έμαθα τα αρχαία μυστικά του πώς να είσαι νταβάς κατευθείαν από τη σοφία των βουνών. Αυτός ο τύπος επέστρεψε με γνώση χιλιάδων χρόνων, όπως έχει πει και ο ίδιος, στην μεγάλη πόλη από το Θιβέτ, από τα άγρια βουνά, τα σοφά βουνά του Γουντάν, καθόταν έκανε παρέα, ξέρω εγώ, ήταν στην Παντάρια, είχε πάει με λίγα λόγια ο τύπος, έμαθε πώς να είναι home master, προφανώς. You have run rampant for far too long. Andrew Tate. Τώρα αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ξεκίνησε να βγάζει κάποια βίντεο στο TikTok και μπορεί να έχετε δει κάποια βίντεο. Νομίζω ότι αξίζει να δούμε και κάποια μαζί. Συμβουλές για τη ζωή με τον Andrew Tate. Τώρα κάποιος θα πει ότι κάποια από τα πράγματα τα οποία λέει ο Andrew Tate μπορεί να προσβάλλουν τις γυναίκες. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτό. Και νομίζω ότι και ο ίδιος θα συμφωνήσει με αυτό, καθώς αποκαλεί τον εαυτό του μισογύνη και σεξιστή. Δικά του λόγια, όχι δικά μου. Τώρα, καθώς θα βλέπουμε παραπάνω πράγματα, στην αρχή θα σκέφτεστε κάποιοι, όπως σκέφτομαι και εγώ, ότι ξέρεις κάτι, στη τελική, όσο και να προσβάλλει κάτι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είσαι ελεύθερος να πεις την άποψή σου. Και θα έπρεπε εμείς και εσείς και οποιοςδήποτε να κατακρίνει αυτά τα οποία ακούγονται. Προσωπικά πιστεύω ότι όλες οι απόψεις, όσο ακραίες και να είναι, θα έπρεπε να ακούγονται. Διότι έτσι ξέρω ποιος είναι ο βλαμμένος και ξέρω ότι μετά μπορώ να τον κριτικάρω και να τον κοροϊδέψω. Διότι
Όπως είπε και ένας άλλος τύπος ένα βίντεο το οποίο είδα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το όλο του point. The case of Andrew Tate, somebody who is all over TikTok and sometimes drastically fails at making intelligent points. Why do you feel threatened by him enough to the point where you think instead of just intellectually owning him, like just shitting on his ideas to the fullest extent possible, why instead of that would you just hope that he gets banned or try to get him banned or advocate for him getting banned? Φυσικά υπάρχουν κάποιοι λόγοι για να κάνεις κάποιον ban, σωστά, αλλιώς θα είχαμε πραγματικά πανικό στο YouTube και όχι μόνο. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και εκεί. Οπότε ο συγκεκριμένος κύριος άρχισε να βγάζει κάποια TikToks, βίντεο και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία για κάποιο περίεργο λόγο εμφανίζονταν παντού. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό επίσης. Και μιλούσανε για διάφορα πράγματα στα οποία πιστεύω ότι και κάποιοι μπορεί να συμφωνήσουμε. Μιλούσανε για την ψυχολογική κατάσταση ενός άντρα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι αρκετά συχνά δεν του δίνουν αρκετή σημασία. Ότι hey, και εμείς οι άντρες, άντρας είσαι και θα σπάσεις. Κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Most men are absolutely and utterly invisible. This is the truth about masculinity, right? It's very easy for women to sit here and complain about the top 2% of men because I dealt with that with this guy, he's arrogant, blah, 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 blah. Most men don't even f***ing exist. They send 10,000 DMs and never even get read, let alone replied to. Οπότε έλεγε, ρε παιδί μου, ότι και οι άντρες, ξέρω εγώ, δεν έχουν αρκετά, δεν μπορούν να μιλήσουν για τα προβλήματά τους, αλλιώς κάποιος θα τους πει beta mail. Αυτός θα τους πει beta mail. Τώρα βέβαια πάντα υπήρχε και το εξής θέμα, το ότι ποιο είναι το κοινό το οποίο παρακολουθεί τον Andrew Tate. Είναι άτομα τα οποία αισθάνονται ότι χρειάζονται κάποιον ανώτερο άντρα να τους πει πώς να ζήσουν τη ζωή τους. Αγαπητά μου παιδιά, αγόρια μικρότερης ηλικίας, σας το λέω εγώ με 35 χρονών, γιατί νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να σας το πει. Ίδια ηλικία με τον Andrew τον Tate επίσης. Άμα χρειάζεστε κάποιον να σας πει πώς να είσαστε σωστοί άντρες, δεν πρόκειται ποτέ να γίνετε σωστοί άντρες. Ένα αλφα αρσενικό, ο λύκος, δεν τον νοιάζει η άποψη των προβάτων. Αλλά ο λύκος δεν τον νοιάζει η άποψη των άλλων λύκων επίσης. Είτε είσαι λύκος, είτε δεν είσαι. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε ψυχοπαθείς περίεργοι, οι οποίοι απλά πάνε και την πέφτουν σε οτιδήποτε κινείται. Βέβαια, πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει κάποιος από το να βάζει απλά βιντεάκια στο YouTube, σωστά? Σίγουρα πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος με τον οποίο αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αρκετά συχνά δείχνει ότι έχει αμάξια, Lamborghini, Bugatti, Ducati, Tsukati, Tsukala. Όλα αυτά τα απίστευτα μηχανήματα, όλα αυτά κοστίζουν λεφτά. Πόσο ακριβώς βγάζει το γρασίδι του Andrew Tate. Οπότε αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν το εξής. Το ότι ο Andrew Tate είχε μια. Πανεπιστήμιο. Από απόσταση μάθηση, διαβίου μάθηση για το πώς να γίνεις νταβάς. Στο οποίο υποτίθεται μπορούσες να γραφτείς μόνο με $50 το μήνα και ο Andrew Tate θα ήταν ο μπαμπάς σου. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς σου σε άφησε και πήγε να πάρει γάλα και δεν επέστρεψε ποτέ. Διότι άμα χρειάζεται να πληρώνεις κάποιον €50 για να σου λέει πώς να είσαι άντρας, σωστά. Αυτό εμένα μου αποδηλώνει ένα πράγμα. Είναι το να βλέπεις e-girls, thoughts, αλλά σε άντρες, το οποίο για μένα είναι ακόμα πιο αξιολύπητο επίσης. Οπότε χρειάζεται έναν μπαμπά, επειδή ο μπαμπάς σου είχε φύγει για να πάρει το γάλα. Αυτό μου υποδηλώνει ότι υπάρχει μια οξία έλλειψη ασβεστίου στη διαιτά σου. Και γι' αυτό έχεις γίνει έτσι. Κοίτα τον εαυτό στο καθρέφτη. Τώρα κοίτα εμένα. Τώρα κοίτα πάλι τον εαυτό σου. Πάλι τα μάτια σου σε εμένα. Βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από σένα και σου λέει ότι δεν χρειάζεται κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό σου. Και ασβέστιο. Οπότε στη συγκεκριμένη κομπίνα, διότι αυτό ήταν, κάποιος θα πίστευε ότι πας γράφεσαι εκεί πέρα μέσα και σου μαθαίνει πώς να κάνεις τη δικιά σου εταιρεία, σωστά, πώς να βγάλεις λεφτά, πού να επενδύσεις, ίσως πιο νέο NFT να πάρεις, ξέρω εγώ, να αγοράσεις ένα NFT πατρική φιγούρα, ίσως ένα χαγιάτε, παπ NFT. Για να βγάλεις λεφτά, να κάνεις trading, inside trading, διότι αυτό είναι το cool πράγμα της σημερινή μέρα, σωστά. Όλοι πηγαίνετε και επενδύετε σε μαλακίες οι οποίες δεν έχουν καμιά φυσική υπόσταση τις περισσότερες φορές. Και μετά όταν χάνετε τα λεφτά σας, η αντίδρασή σας είναι: Παναγία μου, μα άκουσα κάποιον στο ίντερνετ, έναν άγνωστο, και μου είπε ψέματα για να βγάλει λεφτά εις βάρος μου. Ζαμέ, πού έχει ακουστεί αυτό, γιατί να συμβαίνει? Γενικά πρέπει να σταματήσετε να έχετε εμπιστοσύνη σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε και δεν είναι μέσα στο ίδιο δωμάτιο με εσάς, για να μπορείτε να τους ρίξετε μπουκέτο άμα σας πούνε μαλακία. Χρυσός κανόνας. Και από ό,τι φαίνεται στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το μόνο πράγμα το οποίο είχαν ήταν Discord κλήσεις, όπου κάποιος χοντρός Discord
Είχανε Discord κλήσεις, στις οποίες κάποιος χοντρός Discord moderator σου έλεγε που επένδυσε αυτός αυτή την εβδομάδα. Yo bro, έχω αγοράσει ένα πεντανόστιμο απίστευτο camcoin, μου το έχει πει ο Andreas ο Tate. Bro, αγόρασα το νέο NFT της Lana Rhodes, πρέπει να επενδύσεις και εσύ σε αυτό. Άκουσέ με. Οι οποίοι έτρεφαν τον αυτό τους την ώρα που μιλούσαν σε εσάς, και αναμφίβολα. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς έχετε πέσει θύματα. Με παραπάνω από έναν τρόπο. Τώρα, σε αυτό το σημείο προφανώς, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο σου προσέδιδε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Μέχρι και τα άτομα τα οποία μιλούσανε δεν ήταν ο Andrew Tate. Δεν του πληρώνεις 50 ευρώ για να έχεις τον μπαμπάκα τον Tate. Παπαπα, για να σου λέει, ξέρω εγώ ότι αξίζεις, μετράς, θα βγάλεις λεφτά, βγες έξω και κατέκτησε τον κόσμο. Είχες απλά λιγδιάρδες, οι οποίοι δεν είχαν καν τη γοητεία του φαλακρού Βρετανού. Ξέρουμε πως υπάρχει αυτή η επιχείρηση την οποία έχει ο Andrew Tate. Τώρα, βέβαια, για να γραφτούν αρκετά άτομα και να υπάρχει κέρδος, κάπως θα πρέπει να γίνει το promotion, σωστά. Και τώρα πάμε στον έναν από τους λόγους για τους οποίους συμφωνώ με τον ban το οποίο έφαγε ο Andrew Tate. Οπότε ο λόγος που όλοι εσείς βλέπετε τον Andrew Tate και ποστάρατε κάθε φορά, σε κάθε live μου, «Hey Jack, γνώμη για τον Andrew Tate» και μου βάζατε τα νεύρα και αναρωτιόμουν πώς το διάλογο γίνεται να ξέρουν τον Andrew Tate οι περισσότεροι από αυτούς βλέπουν μόνο ελληνικό YouTube. Ήταν επειδή ο Andrew Tate κάνει το εξής. Οπότε ας πούμε ότι εσύ γράφεσαι στο πανεπιστήμιο ο Θεός να το κάνει το Andrew Tate γιατί θες να απορροφήσεις τις γνώσεις αυτού του φαλάκρα, λες και είσαι σφουγγάρι. Φαλάκρο επίσης. Αυτό το οποίο σου έλεγε ο Andrew Tate είναι «Ει, θέλεις να βγάλεις μερικά λεφτά? Okay, κανένα πρόβλημα. Πήγαινε και πάρε μία από τις πάρα πολλές μαλακίες τις οποίες έχω πει ανά καιρούς σε podcast ή σε TikTok ή στο YouTube. Κόψτηνα, κάντε clip, πόσταρε την σε ένα δικό σου κανάλι και βάλε ένα affiliate link από κάτω. Και αυτός είναι ο λόγος που μου απάντησε και δεν ξέρω εγώ πόσα Tate speaks. Tate. Φαλακρός Tate. Tate family. Tate W. Tate, τετά Tate. Μαλάκα Τζάκ, το χιούμορ σου είναι 70χρονο. Είχε τόσες πολλές βδέλες, οι οποίες απλά καθόντουσαν και πόσταραν πράγματα από κάτω. Και το θέμα είναι πως, άμα έλεγε κάτι καλό και κάνει καλή δουλειά ρε παιδί μου και τραβούσε ο κόσμο, να καταλάβω ότι υπάρχει μια αξία σε αυτό το υλικό. Άμα απλά κοροϊδεύεις κόσμο, διότι το affiliate link τι ήτανε, 5 ευρώ να πάρεις, συγχαρτήρια. Χάλασες κάποιες ώρες να κάτσεις και να ποστάρεις clips του Andrew Tate για να πάρεις 5 ευρώ. Εξαιρετική δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτά δεν είναι καλά λεφτά, αυτό δεν είναι αλφα, αυτό δεν είναι μαλάκα θα πάω να πάρω Lambo. Lambo when? Αυτό είναι decevo when. Μη σου πω onecevo βασικά. Άλλο ένα επιτυχημένο λογοπαίγνιο του Jack Lowe. Ξέρετε πόσα άτομα αυτό που είναι 50 χρονών και πάνω και είναι σε φάση «Παιδί μου, νεαρέ, είσαι πάρα πολύ αστείος». Hey, κυρατασία για σένα το κάνω. Οπότε η μαλακία ήταν ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν εκμεταλλευόταν κόσμο για να γίνει γνωστός. Είχε έπασχει από οξέο σύνδρομο «Θέλω να γίνω γνωστός, θέλω να γίνω γνωστός». Το οποίο απλά καθόταν και το προμόταρε υπό την αμφίεση της ελευθερίας. Hey, θα πω κάτι πάρα πολύ extreme, αλλά είμαι ελεύθερος να το κάνω, επειδή είμαι ελεύθερος. Επίσης γίνεται σεισμός αυτή τη στιγμή. Καλά, σιγά με σταματήσει το βίντεο. Μπρο, ο τύπος έκανε cosplay τον Eren από τη τελευταία σεζόν του Attack on Titan. Ήταν σε φάση, μπρο, είμαι ελεύθερος. Δεν πρόκειται να σταματήσω να προχωράω μέχρι τουλάχιστον 80% των εχθρών μου να έχουν καταστραφεί. Μπρο, είμαι τόσο ελεύθερος που δεν με νοιάζει τίποτα. Τι να κάνω, να φορέσω μάσκα? Όχι. Θέλω να κολλήσω όλες τις ασθένειες οι οποίες υπάρχουν. Είμαι 100% ελεύθερος. Μαλάκα Τζάκ, δεν έχουμε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς. Ξαναγύρισε πάλι στο θέμα. Οκ, μη μαχώνεις. Ένας από τους λόγους ήταν σίγουρα αυτός. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ο Τέιτ είχε πει, τα οποία μπορεί να είχαν ξυνήσει κόσμο, αλλά θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε φάει μπαν για αυτά. Και δεν νομίζω ότι έφαγε μπαν για αυτά τα πράγματα ακριβώς. Υπάρχουν κάποια αρκετά spicy θέματα στα οποία μιλάει για διαφορετικές σεξουαλικότητες, σεξουαλικές κατευθύνσεις, αλλαγή φύλων και όλα αυτά. Λέει κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ να πω εδώ πέρα. Ναι, άμα είμαι κατά του να μπανάρεις κάποιον επειδή εκφράζει απόψεις, αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα συμφωνείς με αυτές. Και τώρα ας ακούσουμε δύο λόγια από το χορηγό μας. Ενέμπα! Ενέ λοιπόν, είναι αλήθεια. Με την Ενέμπα μπορείς να αγοράσεις παιχνίδια, skins, DLCs,
Τα πάντα όλα! Νέα skins για τον Fortnite! Βάλε και εσύ κωδικό Jacklop για να έχεις έκπτωση στα παιχνίδια σου. Και πήγαινε τώρα και αγόρασε πράγματα. Αγόρασε κι άλλα! Κατανάλωσε! 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 Τώρα, ο Andrew Tate επίσης έχει μια πάρα πολύ περίεργη ιδέα για το τι εστί να είσαι άντρας και τι εστί να είσαι αλφα άντρας. Αλλά το θέμα είναι πως μέσα στο βιβλίο του Tate υπάρχουν κάποιες συμβουλές που νομίζω πως για εσάς, ειδικότερα άτομα τα οποία είναι μικρότερης ηλικίας, παιδιά, δεν νομίζω ότι θα σας κάνουν αλφα mail αυτά τα πράγματα. Ο Tate έχει γράψει ένα βιβλίο και θέλω να διαβάσω κάποια πράγματα από το βιβλίο αυτό. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι για την απιστία. Και λέει ο κύριος εδώ πέρα: όταν είχα 4 κοπέλες και ο αδελφός μου είχε 4 κοπέλες, εγώ και ο αδελφός μου με 8 κοπέλες μέναμε σε ένα σπίτι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να αγαπήσω 4 άτομα, και ακόμα περισσότερο δεν νομίζω ότι μπορώ να ανεχτώ 4 άτομα. Και στην κορυφή των πραγμάτων βγάζαμε 400.000 δολάρια το μήνα με 8 κοπέλες. Τώρα, οι άνθρωποι με ρωτάνε αν αυτές οι κοπέλες κοιμόντουσαν με άλλα άτομα. Όχι, δεν το έκαναν. Αυτό είναι κέρατο. Μία γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό είναι κεράτομα! Εγώ μπορώ να το κάνω! Επειδή είμαι άντρας! Άμα μια γυναίκα κοιμηθεί με πολλούς ανθρώπους, αυτό είναι κέρατο! Είναι απολύτως μη αποδεκτό! Όπως και αν το θέσεις! Είναι μη αποδεκτό! Τώρα, σε αυτό το σημείο να πω ότι προσωπικά, για εμένα, σωστά, είμαι ένα άτομο το οποίο δεν έχω κερατώσει ακόμα τη γυναίκα μου. Θέλω να πω, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει ζωή, σωστά. Αλλά δεν έχω κερατώσει τη γυναίκα μου. Και λόγος που δεν κερατώνω είναι επειδή σέβομαι το δικό μου αυτό. Πιστεύω ότι άμα αγαπάς ένα άτομο και θέλεις να είσαι μαζί με ένα άτομο, διηλίζεις αν μη τι άλλο την κατάσταση με το να ξενοκοιμηθείς. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία επίσης είχε πει και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Όπως είπαμε και πριν, ζούσε με 4 διαφορετικές γυναίκες. Να τις εκατοστήσει ο άνθρωπος. Οπότε είχε πει το εξής. Αυτό είναι ένα κομμάτι μέσα στο βιβλίο του. Είναι μια ιστορία κατά την οποία ένας φίλος του είχε πάει στο σπίτι του και πεινούσε. Και ο Andrew Tate του είπε: «Ει, μη μαγειρέψεις, διότι η μαγειρική δεν είναι για τον άντρα. Άμα είσαι απένταρος και δεν είσαι εκατομμυριούχος, το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις με τον χρόνο σου είναι να μαγειρεύεις. Δεν μπορώ να φανταστώ μια χαμηλότερη επένδυση σε επιστροφή χρημάτων από να πηγαίνεις στο ψυγείο, να βγάζεις κάποια συστατικά και να είσαι ένα κρεμμύδι, κοίτα το κρεμμύδι, θα αρχίσω να μαγειρεύω κρεμμύδι». Θα αρχίσω να μαγειρεύω κρεμμύδι και λίγο μαρούλι. Και θα πάρω το μαχαίρι μου και θα κόψω το κρεμμύδι. Ο τύπος είναι τελείως Βρετανός, ώστε κατευθείαν σκέφτηκε μαχαίρια και όλα αυτά. Είναι να μην αντιπαθείς τους Βρετανούς. Καταραμένη, αρπάγες, έχετε πάρει τα λιγίνια. Είσαι απένταρος! Είσαι γαμημένος στοχός! Μπορείς να χωράσεις ένα κοτόπουλο έτοιμο, πανέ, για 5 δολάρια. Μπαμ, κοτόπουλο. Μπαμ, φάε. Μπαμ, επιστρέφεις στη δουλειά. Συγγνώμη, αλλά άμα είσαι απένταρος, γιατί να χαλάσεις λεφτά για να αγοράσεις κάτι έτοιμο. Και επίσης, κάτσε ρε φίλε, τι μη ρεαλιστικό στάνταρτ είναι αυτό για τους άντρες. Δηλαδή, σου μου λες ότι εγώ πρέπει να πεινάσω τώρα, γιατί αυτή τη μαλακία την έχω και πάλι άτομα. Ας πούμε ότι εσύ είσαι μόνος σου. Τι θα πρέπει να κάνω? Θα μας φάσει, όχι μπρο, πρέπει να πάω να παραγγείλω, να απαγοράσω κάτι απ' έξω. Δεν μπορείς να μαγειρέψεις, τι είσαι, καμιά γυναίκα? Beta male, fucking cuck. Εγώ δηλαδή, άμα θέλω να μαγειρεύω. Άμα μου αρέσει να μαγειρεύω, ρε φίλε. Κάτσε μισό λεπτό. Εμένα μου αρέσει να μαγειρεύω. Τι είναι, ξέρω εγώ, τι είμαι ξαφνικά? Δηλαδή, εγώ τον τρώω επειδή μου αρέσει να μαγειρεύω? Είσαι με τα καλά, σε ρε Αντρέα. Αν είσαι απένταρος, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να κάτσεις ποτέ να μαγειρέψεις εσύ. Άμα είσαι ένας πολυεκατομμυριούχος και είσαι ένας βαρετός τύπος και όχι ένας ενδιαφέρον τύπος σαν εμένα να οδηγείς γρήγορα αμάξια και έχεις όλο τον χρόνο του κόσμου επειδή είσαι πλούσιος και θες να μαγειρέψεις. Ναι, μέσα ξέρω εγώ, χαλάς το χρόνο σου. Τι εννοείς χαλάς το χρόνο? Άμα ήμουν εκατομμυριούχος, τότε ίσως δεν θα μαγείρευα, σωστά. Τότε ναι, αλλά άμα είσαι απένταρος, πρέπει να μαγειρέψεις. Είναι πιο φτηνό να αγοράσεις τα συστατικά και να βάλεις εσύ τη δουλειά παρά να παραγγέλνεις όλη την ώρα. Και το λέω εγώ που κατά κύριο λόγο παραγγέλνω την ώρα, okay. Δεν μαγειρεύω αρκετά συχνά, αλλά μου αρέσει που και που. Άμα είσαι εκατομμυριούχος, ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να τον αφιερώσεις στην κυριαρχία του κόσμου. Έρεν Γιάγκερ, μαλάκα. Τατακάει! Τατακάει, εκατομμυριούχε! Τατακάει! Τι γίνεται? Δεν πρέπει να τρως, μαλάκα. Πρέπει να κυριαρχείς τον κόσμο. Πρέπει να πας να ποδοπατήσεις το Μάρλεϊ. Να τους πετσοκόψεις τους Μάρλεϊανς. Είτε παρήγγειλε κάτι, ή διέταξε ένα θύλεο. Διέταξε ένα γυναικοειδές να σου προσφέρει ενδιέτηση.
Γυναικοειδές, ενδιέτηση, γρήγορα! Πιστεύω ότι ξέρω να μαγειρεύω σαν σωστός άντρας, συνεχίζει. Απλά δίνω οδηγίες σε μία από τις 7 κοπέλες μου και τις λέω «Κρέας! Τώρα!» Γυναίκα! Κρέας! Μπορεί να σας έκανε εντύπωση το 4 κοπέλες, σωστά. Οπότε, εδώ πέρα φτάνουμε στο λόγο για τον οποίο δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος για να φάει μπαν κάποιος, σωστά. Είναι απλά απόψεις και είναι αρκετά αστείες απόψεις. Μπορείς να κάτσεις να κάνεις ένα βίντεο, να τις αποκρούσεις. Άτομα τα οποία τα πιστεύουν αυτά, καλή πείνα μαλάκες, γιατί ειδικά άμα περάσετε τα 23-25, ξέρω εγώ, μέχρι να βρείτε καμιά σχέση, άμα περιμένεις να αποκτήσεις μια μαμά για να σου κάνει πράγματα, καλή πείνα μαλάκες μου. Ο σωστός ο άντρας. Να δώσω και μια συμβουλή εγώ σαν επίσης 35 άντρας, σωστά. Ο σωστός ο άντρας αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να είναι αυτάρκης και να μην χρειάζεται ποτέ κανέναν για τίποτα. Ο σωστός ο άντρας θα πρέπει να μπορεί να μαγειρεύει μόνος του, να επιβιώνει. Ο σωστός ο άντρας θα πρέπει να μπορεί να πάει να πιάσει ένα ζώο, να το κυνηγήσει, να το σκοτώσει εκείνη τη στιγμή και να αρχίσει να το μαγειρεύεις πρώτα. Come on big boy, that's my favorite cut. Salt it. Jesus Christ. Looks like an episode of Narcos. Ο σωστός ο άντρας περιπλανιέται στη τσιμεντένια ζούγκλα της πόλης και αναζητάει φαγητό, okay. Και αναζητάει πράγματα, καταφέρνει πράγματα. Ο σωστός ο άντρας δεν χρειάζεται καμία γυναίκα. Ο σωστός ο άντρας έχει τη γυναίκα επειδή την εκτιμά, επειδή την αγαπάει και επειδή ή τον άλλο άντρα ή το οτιδήποτε. Μα, δεν λέω, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλά ένα σύντροφο τον έχεις επειδή εκτιμάς τον σύντροφο. Δεν έχεις ένα σύντροφο επειδή θέλεις κάποιον να σε φροντίζει και να σε προσέχει και να σου κάνει πράγματα. Τότε θέλεις απλά ένα σκλάβο. Και δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη μέσα στη σκλαβιά. Ο τίτλος του νέου μου βιβλίου. Αλλά τώρα μπορεί να αναρωτιέστε, τι ακριβώς συνέβη, πώς και γίνεται να έχει 4 κοπέλες. Οπότε ο Andrew Tate έγινε γνωστός με τον συγκεκριμένο τρόπο. Πώς ακριβώς μάζεψε το πρώτο το εκατομμύριο. Ο Andrew Tate πήγε και κλάφτηκε στις 4 πρώην που είχε εκείνη την περίοδο πριν από κάποια χρόνια. Και τις έπεισε να δουλεύουν για εκείνον κάνοντας cam γερελίκη. I had at one point a lot, but probably on average about 15 to 20 women working for me and they'd sit on the internet. Talk to guys online and take money over the internet, and then I'd give them a small percent and I'd keep the rest. So I ran a webcam studio. So I understand male female intersexual dynamics very, very well from the pimp perspective. That's what people call me. They call me a pimp. And they call me a pimp as if it's supposed to be a negative, like I'm supposed to be offended. Ο τύπος έκανε δουλειά του να κάνει γυναίκες να την ερωτεύονται για να δουλεύουν για εκείνον με το να εκθέτονται σε άλλους άντρες που άμα είναι επιλογή σου. Ελεύθερα. Άμα κάποιος αναγκάζει να το κάνεις, δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο καλό. Άμα κάποιος συναισθηματικά επίσης σε χειραγωγεί για να το κάνεις, είσαι σκουπίδι ρε μαλάκα. Είσαι σκουπίδι. Και ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα? Ότι προσπαθούσε να έχει κοπέλες οι οποίες τον αγαπάνε, έτσι ώστε να τους παίρνει το 80% των χρημάτων τα οποία έβγαζαν. Και κάποιος θα ρωτήσει τώρα αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, πώς ακριβώς εκμεταλλεύονταν τις γυναίκες? Δηλαδή, τι έκανε? Αυτές ήταν να βγουν, ξέρω, και να τα δείξουν όλα για λεφτά. Οπότε τις εκμεταλλεύεται. Okay, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο βιβλίο του Andrew Tate. Λέω, οπότε άρχισα να έχω parties στα οποία απέλυα κοπέλες. Κατάλαβα την ψυχολογία των γυναικών και οι γυναίκες, σαν σύνολο, σκέφτονται συνολικά. Οι γυναίκες είναι πρόβατα. Τις προγραμματίζει είτε ένας άντρας ή κοινωνία. Η σωστή γυναίκα που υπακούει τον άντρα της και μαγειρεύει για εκείνον και καθαρίζει για εκείνον έχει προγραμματιστεί από τον άντρα. Αυτό είναι το θέλετε να γίνει αλφα male ή θέλεις να γίνεις τύπος ο οποίος κάθεται στο Reddit και είναι όλοι, ξέρω εγώ, παιδιά μέχρι τα 30 τους. Κάνουν λες και είναι 10 χρονών μέχρι τα 30. Είναι δυνατόν να θέλετε κάτι τέτοιο? Βλέπετε έτσι τον εαυτό σας? Το άτομο με το οποίο είσαι μαζί αντικατοπτρίζει εσένα. Εμένα κάτι μου λέει πως απλά ο Tate ήθελε να βρει έναν άλλο Tate και να ξεκολλιάσω. Οπότε οι κοπέλες που είχα δεν ήθελαν να φύγουν γιατί ξέραν ότι μετά θα κάνω πάρτι για εκείνες και δεν το θέλαν αυτό. Κάποιες είχαν έρθει και είχαν πει: Ει, κοίτα, θέλω να φύγω. Συγγνώμη, πρέπει όντως να φύγω. Σε παρακαλώ, μην κάνεις πάρτι. Ήταν τόσο φοβισμένες από τις άλλες κοπέλες που τις ήξεραν και τις περιγελούσαν πίσω από την πλάτη τους. Εγώ ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα κανέναν. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να κάνεις σεξ με το αφεντικό και να δουλεύεις για το αφεντικό. Γιατί προφανώς μετά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που σου φέρεται και υπάρχει και ένα πέπλο νεποτισμού πάνω στον τρόπο που δουλεύει μια εταιρεία ή που δουλεύει μια δουλειά γενικά. Οπότε όταν λες δεν χειραγωγήσα ποτέ κανέναν,
είναι ψέμα. Αν για να αισθάνεσαι ότι είσαι αρκετά γαμάτος και αλφα male πρέπει να χειραγωγείς γυναίκες, πρώτον έχεις μικρό. Τέλος συζήτησης. Οπότε κάποιες από τις κοπέλες οι οποίες δουλεύανε για τον Τέιτ άρχισαν να τον καταγγέλουν αριστερά-δεξιά στην αστυνομία. Τώρα ο Τέιτ είχε φύγει από τη Μεγάλη Βρετανία και ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει σωστά, Βρετανοί. Και είχε πάει στη Ρουμανία. Τώρα κάποιος θα πει γιατί Ρουμανία. Το αρέσει ο καιρός εκεί, το αρέσουν τα δάση, το αρέσει η παράδοση. Όχι. They sent officers to raid my house, took all my electronics, took all my phones, all my laptops, went through my entire personal life, found 11 new things to raise charges against me for. It's unrelated because the original case got dropped because she had no evidence and she was lying because all the other girls in the house went to on my behalf and testified against her. She's lying. Yeah, right. So they're like, okay, but we've been through his life. He has a Lambo and a bunch of pussy and he's enjoying himself and that's not allowed in the Western world. Yeah. So we've been through his life and we found 11 new reasons to raise crap against him. Mm. So I had 11 new charges, blah, blah, blah. And I just woke up one day and said, I cannot live in this kind of, I will not live under a government that will do this to me when I've done nothing wrong. Mm-hmm. So I had to leave and go somewhere. And by coincidence, I had a fight coming up in Romania, so I went and fought in Romania. And I just thought, you know what? I'll hang around here for a few months. Η Ρουμανία είναι ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη τα οποία υπάρχουν. Τώρα, όσο ήταν στη Ρουμανία, είχε έναν δικό του χώρο, ένα δικό του οικόπεδο, αν το θέσουμε έτσι, όπου ήταν τα αρχηγεία Tate. The Tate Headquarters, ξέρω. Γιατί όλες είναι βλαμμένοι, απλά βάζουν το όνομά τους και Headquarter από δίπλα. Γιατί το κάνετε αυτό? Είναι τελείως βλαμμένο. Δείχνει ότι δεν έχετε καμία, μα καμία φαντασία. Μηδέν δημιουργικότητα, ρε μαλάκα. Και αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι μία από τις κοπέλες που ήταν εκεί, η μητέρα της πήγε και έκανε μία αγωγή εναντίον του Τέιτ και ήρθαν οι μπάτσοι στον Τέιτ. Τώρα, σε αυτό το σημείο να πω ότι ο Τέιτ, ο ίδιος αυτός καθ' αυτός, έχει ομολογήσει ότι στη Ρουμανία του αρέσει επειδή υπάρχει διαφθορά. Επίσης, ο Τέιτ αυτός καθ' αυτός έχει πει ότι στη Ρουμανία έπρεπε να δίνει λεφτά σε διάφορα άτομα επειδή του ζητούσαν λεφτά για να μπορεί να τον αφήσει να κάνει οτιδήποτε θέλει. Και επίσης, σε αυτό το σημείο, και νομίζω πως αυτό είναι το χειρότερο, και εδώ πέρα έχουμε έρθει στο λόγο, πιστεύω ότι ο Τέιτ έπρεπε να φάει τον μπαν. Ο Τέιτ έχει πει ότι είχε σχέσεις με τη ρουμανική μαφία. And if anyone did piss us off at any point, even if we didn't want to fuck them up ourselves, we could make one phone call and they'd either be in a ditch or lose their any right to stay here, they'd have some visa issue and kicked out the country, or arrested for no reason and put in a jail cell for months. Ο Τέιτ αρκετά συχνά μιλάει για ελευθερία και το πόσο σέβεται την ελευθερία και είναι υπέρ της ελευθερίας και είναι υπέρμαχος του να μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα την άποψή σου. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα άτομο το οποίο επίτηδες στερούσε την ελευθερία από άλλα άτομα μόνο και μόνο για να έχει δικό του όφελος. Είναι ένα άτομο το οποίο έλεγε πώς να γίνεις αλφα μέιλ με το να εκμεταλλεύεται άτομα τα οποία δεν είναι αλφα μέιλ και δεν μπορούν να γίνουν αλφα μέιλ. Είναι ένα άτομο το οποίο εκμεταλλευόντουσαν άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε μια πιο θλιβερή σχέση. Μπορεί να μην μπορείς να ρίξεις την κόπελα που σου αρέσει, μπορεί να μην βγάζεις τα λεφτά που θέλεις, μπορεί να περνάς κατά, μπορεί χιλιά δυο. Το να πέφτεις θύμα σε τέτοια άτομα, σε όλους αυτούς τους μπαμπάδες για 50 ευρώ. Μην ανησυχείς. Καλησπέρα μικρέ. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς παίκτη. Θα σε μάθω εγώ πώς να είσαι σωστός άντρας. Έλα παίκτη μεγάλε. Πάμε να βρούμε κουμπενάκια. Αυτό είναι χαριτωμένο όταν είσαι 10 χρονών. Άμα είσαστε 30 χρονών μαντράχαλοι και χρειάζεστε βοήθεια από κάποιον για να σας πει πώς να μιλήσετε σε μια γυναίκα, δεν χρειάζεστε τη βοήθεια από αυτά τα άτομα. Χρειάζεστε κάποιον ειδικό. Κοινωνιολόγο, ψυχολόγο ή ένα φίλο. Τόσο απλό είναι. Θέλεις μια συμβουλή αλφα μέιλ? Γίνεσαι αλφα μέιλ. Δεν στο διδάσκει κανένας. Εσύ το διδάσκεις στον εαυτό σου. Κοιτάς τον εαυτό σου του καθρέφτη για 2 ώρες χωρίς να κουνιέσαι. Λες τατακάι. Τατακάι. Και απλά γίνεσαι αλφα μέιλ. Σταδιακά. Και το θέμα είναι πως και ο Τέιτ την ίδια άποψη είχε για τέτοια άτομα επίσης. Εδώ πέρα ένα άρθρο στο οποίο μιλάει ο ίδιος ο Τέιτ και λέει το τι πιστεύει για τα άτομα αυτά τα οποία χαλάνε λεφτά βλέποντας cam girls. Αν κάποιος από εσάς καθόταν και έβλεπε τον Τέιτ και ήταν σε φάση μαλάκα, αυτό θα πει ο άντρας. Μπουκιάκι συγχώριο, θέλω να γλύψω τη φαλάκρα. Εσάς εκμεταλλεύεται. Και ο λόγος που έφαγε τον μπαν το οποίο έφαγε είναι επειδή είναι εγκληματίας. Για εμένα μπορείς να πεις οτιδήποτε θέλεις, ό,τι άποψη έχεις και πιστεύω ότι όλες οι απόψεις, όσο extreme και να είναι, θα πρέπει να ακούγονται. Όταν κάνανε ban τον Alex Jones, διαφωνούσαμε αυτό. Όταν έκαναν ban τον Monkey Jones, διαφωνούσαμε αυτό. Το όνομα Jones κάτι έχει. Όταν είχαν κάνει ban τον Leafy, διαφώνησα πάρα πολύ βαθιά με αυτό. Όταν έκαναν ban τον Andrew Tate, συμφώνησα. Και σε αυτό το σημείο, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε share. Κάντε sub, αυτή η κάμερα έχει κλείσει, δεν ξέρω γιατί κοίταξα καν εκεί.
La campana. Και εγώ θα σας δώσω το επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, καλή σας συνέχεια και γεια σας.